Τιν τσιν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την κυρία Δήμου, την Ελένη Δήμου, η οποία να πούμε ότι είναι και στο τελικό του Τζάκι Τροφάς. Και μας μιλά για την απόφαση της δικαιοσύνης, εντάξει, να αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, όμως να το λέμε, σας Παναγιωτόπουλε. Εγώ να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά, λίγο σας παρακαλώ, πριν το δούμε το βίντεο. Το ότι κρίθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς σημαίνει, αφέθηκε ελεύθερος, σημαίνει ότι θα καλέσει ο δικαστής όταν θα πάει. Μα υπάρχει δίκη, δεν έχει γίνει. Υπάρχει δικαστήριο πρώτον και επίσης μην ξεχνάς. Άρα δεν έχει βγει απόφαση. Ότι υπάρχουν και συμπληρωματικά κομμάτια που θα φανεί αν όντως θα υπάρχουν καταθέσεις. Το λέω για την κοπέλα. Για το λέω για την κοπέλα πριν την πρώτη. Αν θέλετε πλημέλημα, αφέθηκε ελεύθερος. Αυτό σου εξηγώ. Αν δεν ήταν πλημέλημα, αυτό τον είχαν μέσα. Νομοτύπος έγινε αυτό που έγινε. Απλά τον έχει ακόμα η έρευνα. Δηλαδή τα ηλεκτρονικά που του ψάχνουν στο νησί, στο σπίτι. Αργούν. Και επίσης, παιδιά, υπάρχουν και άλλες γυναίκες οι οποίες μπορούν δεν να είναι αυτό. Απλά μην ξεχνάτε όμως ότι άλλες γυναίκες αυτό που έχουν πει και το είπαν και οι δικηγόροι ότι πρέπει να βρουν το βίντεο τους και μετά να πάνε. Απλά ήθελα να ρωτήσω να καταλάβω. Ωραία, πάμε να δούμε την κυρία Δήμου. Τοποθετηθήκατε πάρα πολύ σωστά για το θέμα του Στάθη Παναγιωτόπουλο. Mm-hmm. Είχατε μια πολύ χειρή άποψη για το Στάθη Παναγιωτόπουλο. Και για όλους τους Στάθηδες, έτσι. Ακριβώς. Αφέθηκε ελεύθερος, είναι το νεότερο. Πώς κρίνετε αυτή την απόφαση? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, η δικαιοσύνη θα έχει λόγους που το έχει κάνει. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν θέλω να μπαίνω σε χωράφια που δεν τα έχω σπουδάσει. Προφανώς η δικαιοσύνη κάτι έχει δει, κάτι παραπάνω από εμάς που έχουμε δει αυτά που έχουμε δει. Στην κατάθεσή του είπε κάτι. Έβλεπα τα θετικά σχόλια κάτω από το βίντεο και μου προκαλούσαν ικανοποίηση. Εδώ αναλαμβάνει το χρέος της η επιστήμη, σωστά. Αυτό θα επαναλάβω. Δηλαδή είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι μερικοί άντρες που έχουν κόμπλεξ με το σεξ προφανώς. Και βλέπετε, είναι απόδειξη ότι έβλεπε κάτω από το βίντεο θετικά σχόλια ότι είναι πολύ καλό στο σεξ, ότι είναι πολύ ωραίο, ότι είναι δεν ξέρω τι. Και κολακευότανε και επαναλάμβανε αυτό το πράγμα. Τι να σας πω. Δεν είμαι καθόλου πιστοδρομική, αλλά ταυτόχρονα είμαι κιόλας. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν μπορώ να τα δεχτώ, ρε παιδιά, αυτά. Είναι αυτό που είπα, ότι... Και εμείς οι γυναίκες, δηλαδή, γιατί να υποχωρούμε σε αυτό, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι, σ' αρέσει να δεις τον εαυτό σου μετά. Καταρχήν, τι να πω τώρα, τι να σχολιάσω. Έχοντας μια κάμερα, ακόμα και του κινητού, δεν θα μπορούσα ούτε καν φιλή να δώσω, δηλαδή, ερωτικά. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα, έχουν θέμα. Έχουν θέμα και ανάθεμα και τα μέσα και ανάθεμα και όλο αυτό που έχει μπει στη ζωή μας και πρέπει να καταγράφεις ακόμα και το πιπί στην τουαλέτα, ας πούμε, για να πάρεις σχόλια και views. Όχι, κυρία Δήμου, δεν είστε πιστοδρομική καθόλου. Λέτε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Και εγώ που είμαι λίγο νεότερη σας, τα ίδια πιστεύω και εγώ. Δεν έχει να κάνει με οπισθοδρομικότητα. Είναι σωστή, δεν είναι οπισθοδρομική. Ακριβώς. Επίσης, είπε κάτι πάρα πολύ σωστό για εμένα, ότι δεν θέλω να μπλέκομαι σε χωράφια που δεν γνωρίζω. Είναι καθαρά θέμα δικαιοσύνης. Οπότε το νομικό πλαίσιο, όσοι δεν είμαστε νομικοί, καλύτερα να μην μπούμε για αυτό. Να εμπιστευτούμε την δικαιοσύνη. Αυτό είναι η δικαιοσύνη κρίνει. Να πω κάτι. Πιστεύω ότι αυτό που προστάθησε ο Παναγιωτόπουλος, το οποίο σχολίασε και η Ελένη Δήμου, γιατί το ερώτησε και η Μένια Κούκου, ουσιαστικά για το ότι εγώ ειδονιζόμουν, έπαιρνα ειδονή από τα σχόλια, το είπε ίσως για να δείξει κάποια ψυχολογικά θέματα. Μήπως είναι κάποιο ελαφρυντικό στη μελλοντική του καταδίκη. Δεν εξηγείται διαφορετικά να πεις κάτι τέτοιο. Και καλά, ρε Κατερίνα, αλήθεια, η αλήθεια είναι αυτή. Όταν ανεβάζει ένα τέτοιο βίντεο που το ανεβάζει σε αυτές τις σελίδες, θέλεις να πάρεις την επιβεβαίωση αν το είσαι. Άρα καλό. Κάτι δεν στάκει καλά. Όχι, μα γι' αυτό το, από την αρχή όταν ξεκινάει κάτι. Αν είσαι καλό στο σεξ, να το λέω συντροφό ή συντροφό. Κατερίνα, από την αρχή αυτό ξεκινάει. Δεν σημαίνει ότι επειδή ανέβασε το βίντεο ότι περίμενε αυτό το αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που μπαίνει σε μια διαδικασία. Να ειδονίσει, παιδί, επειδή σου λέω άλλο τι καλό που είσαι, αλλά επειδή μπαίνει και Κατερίνα, βάλτε στο μυαλό σου σαν στο Instagram. Πώς να ανεβάζει μια φωτογραφία κάποιο και όσα πιο πολλά like λέει, αχ, τι ωραία, έχω πάρα πολλά like. Πίστεψε με, υπάρχουν άνθρωποι που βλέποντα το βίντεο του να έχει πολλά κλικ, ειδονίζονται. Και να παίρνει αυτό, και για... Γιατί είναι φυσιολογικό. Όχι, δεν είναι φυσιολογικό. Γιατί μια υγιή σεξουαλική ζωή δεν χρειάζεται να χειροκροτήσει. Για πες, Αντρέα μου. Ναι, ερμηνεύεται και κοντράρατε την Κατερίνα. Δεν κοντράρουμε. Όχι, είπε και κάτι η Ελένη. Εγώ να πω την πιο απλή μορφή.
επιδειξιομανής. Ναι. Δεν χρειάζεται. Αυτό είπα. Αφήστε με, είπα light πράγμα, μπορώ να πω κι άλλα. Δεν χρειάζεται λοιπόν κουβεντούλα. Είναι θέμα ιατρικό, είπε. Έτσι. Το είπε με ένα πολύ έξυπνο τρόπο και συμφωνώ. Και δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Θέλει να σου πω κάτι. Ναι. Έχουμε σταθεί στο γεγονός, επειδή αυτός είναι ένας διάσημος. Πόσοι από αυτούς που είναι απλοί πολίτες δικοί μας, ναι, Έλληνες, που το κάνουν αυτό με τη σύντροφό τους, με κοπέλες, με οτιδήποτε. Απλά στεκόμαστε στο γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος εκτίθεται στα μέσα. Αυτό μας πρόκειται. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Και είναι και προβεβλημένος. Μαζί σου. Αλλά θέλω να σου είναι πω. Είναι για την νεολαία. Περίμενε. Άλλο θέλω να σου πω. Είναι πρότυπο. Έτσι, αυτό. Άρα μάλιστα. Πολλά άλλο είναι για το συνάφη του, αυτόν τον ανθρώπο που ανεβάζουν αυτό το πράγμα. Αυτό περιμένουμε. Θα αλλάξω θέμα τελείως. Διότι έχουμε εξελίξει στην παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί ο